κράτησε τη συγκίνησή σου, οπότε δεν καταφέρνω πάντα. Και μετέδωσε τη συγκίνηση στον κόσμο. Ήσουν μια αυστηρά ισορροπημένη όπω έπρεπε. Λοιπόν, τώρα για αστείο να σα πω ποιο είναι ο κύριο. Τώρα πρέπει να το σπίτι. Εγώ δεν μάθω με αυτό το σπανίο. Ελιώ τώρα βάλω λίγο με κάπου να είναι και κάτι. Βλέπει ο άντρα μου Λουκένο. Α, πριν να μου πληρώσω το μαχητά. Ήμουν στην τραπεζαρία, μου λέει ο Λουκένο, λέει Ανάκη. Όταν το Ανάκη είμαστε 44 χρόνια μαζί και με λέει Ανάκη. Σε λίγο χρωμία, να μου πούμε. Να τρομάξει. Όχι, δεν τρομάξει, δεν ήξερα τι είναι μεγά. Του λέω, Λουκιάννα, δεν έχω τίποτα να κάνω. Έβαλα μεγά. Πώς σου ήρθε. Λοιπόν, άρα να πάμε και τους άντρες. Λέει, η Λοξάνδρα λέει μια φράση σε μια μπουκάλα. Πρέπει το παιδί να στο μπουκάλα. Γιατί δεν ξεχωρίζει, βέβαια, τους χριστιανούς με τους Τούρκους, τους γειτόνους της. Και κάποια στιγμή περιπήρχε το μωρό της και της λέει το καλό, εσύ λέει καλό, καλό γυναίκα ακόμα λόγω Ζάμπρα, λέει, Ζάμπρα την κερά, θα μένει και για κεράτρια. Εσύ λέει, φρόντισε το παιδί μου παρόλο που εγώ είμαι το καλό. Και της λέει το καλό, μη στεναχωριέσαι μωρέ που είσαι το καλό. Μη στεναχωριέσαι. Καλός άνθρωπο λέει. Έτσι λέει και είναι στους άντρες, μη στεναχωριέσαι τους άντρες. Σας εμείς σας συγχωρούμε και σας αγαπάμε. Τι να πρωτοπώ λοιπόν. Να πω για το θέμα της κακοποίησης των γυναικών. Έχω παίξει ένα έργο πριν από κάποια χρόνια το «Σχέσεις οργής». Ήταν μια συγκλονιστική παράσταση όπου στηριζόταν σε πραγματικά γεγονότα. Ένας πατέρας πάρα πολύ βάναυσος κακοποίησε τη μητέρα, αλλά κακοποίησε και τη χειρότερα από ένα σεξουαλικά την κόρη. Δυστυχώς συμβαίνει και αυτό και είναι μεγάλο ποσοστό. 33% στην ελληνική κοινωνία υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση κάποιας μορφής από αδερφούς ή από πατεράδες προς τα κορίτσια. Το χειρότερο είναι. Λοιπόν, και θέλω να πω στις γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση, το σύνθημα είναι σπάστε τη σιωπή. Μη φοβόσαστε να μιλήσετε. Συνήθως οι γυναίκες αυτές αισθάνονται ντροπή. Σαν να είναι αυτές οι έννοιες, δηλαδή έχουμε το φοβερό φαινόμενο αντί να αισθάνεται ντροπή ο θήτης, αισθάνεται ντροπή του θύμα. Σαν να φταίει αυτό που κακοποιείται. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο συνέστημα. Πρέπει να ξέρουν αυτές οι γυναίκες ότι αυτό που συμβαίνει στις θήτες μπορεί να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα, στις γειτόνισσες, στις συναδέλφους στη δουλειά, στις συγγενείς που δεν τολμούν να μιλήσουν, σε φίλες. Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να μιλήσουμε, έστω στην διπλανή μας γυναίκα. Μιλήστε για αυτό που σας συμβαίνει, δεν είναι ντροπή. Και από εκεί και πέρα θα βρείτε τον τρόπο και τη στήριξη των κατελλήλων προσώπων, όπως είπε και το δικηγόρος πάρα πολύ ωραία, δίνουμε το χρόνο στις γυναίκες αυτές. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, δεν μπορείς κανένα να χρειάσεις να μιλήσει, να ανοίξει η ψυχή του, αλλά κάντε το πρώτο βήμα. Αυτό θα ήθελα να πω. Τώρα, σχετικά με εμένα και με... έχω παίξει πάρα πολλούς ρόλους, όπως είπατε. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία δουλειά που δείξατε εδώ. Παίζω κυρίως γυναίκες του λαού. Γυναίκες του κυρίως. Έχω αγαπήσει τους ρόλους μου που είναι απλές λαϊκές γυναίκες. Η Εγγέλα Παπάζογλου, η Λενάκη, η Ρίδα στο Γάλα και η Λοξάνδρα που παίζω τώρα. Πολλές φορές με ρωτούνε γιατί διαλέγει του ρόλου και πώ τι κάνει αυτέ τι γυναίκε. Μα δεν αισθάνομαι διαφορετική. Πιστέψτε με, αισθάνομαι σαν μια γυναίκα όπω όλε σα. Και μακάρι θα ήταν τιμή για μένα να είμαι και μια γυναίκα χειρόμενη. Μια γυναίκα που έχει δουλέψει στη γη, που έχει δουλέψει στο εργοστάσιο, που έχει κάνει με τα χέρια τη πράγματα. Τιμώ βαθύτατα του ανθρώπου που δουλεύουν με τα χέρια του. Ό,τι παράγουν αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι ιερό. Τιμώ βεβαίω και του επιστήμονε και του καλλιτέχνε και του ανθρώπου του πνεύματο, αλλά πιστεύω ότι η πιο σπουδαία μορφή δουλειά του ανθρώπου είναι η χειρονακτική εργασία. Αυτή τη δουλειά πρέπει να ξαναβρούμε. Αυτή χάσαμε σαν κοινωνία. Χάσαμε τι ρίζε μα, χάσαμε στο να πατάμε στη γη μα, μα αποκόψαμε από την πρωτογενή παραγωγή και από την πρωτογενή εργασία.
Ίσως είναι άλλο θέμα, αλλά είναι σχετικό. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα επαγγέλματα αυτά, τα απλά, τα επαγγέλματα του λαού μας, τη σοφία του λαού μας και στη σοφία των γυναικών, των απλών γυναικών του λαού μας. Εγώ αυτές τις γυναίκες αγαπώ και τιμώ μέσα από την ψυχή μου. Τις σέβομαι και τις φιλώ το χέρι. Κάθε μέρα. Νοερά, φυσικά. Έχω μεγαλώσει, έχω μπει μια τέτοια γυναίκα, τη μητέρα μου, τη Μαρία Βαγιανά, η οποία γύριψε 42 χρονών, με δύο παιδιά, εμένα και την αδερφή μου. Ο πατέρα μου, ο οποίος ήταν μηχανικός, ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση πριν, δυστυχώς όταν πέθανε, μας άφησε μόνο με χρέη. Αυτή η γυναίκα, η μάνα μου, ήταν γυναίκα που είχε τελειώσει το δημοτικό σε ένα νησί του Αιγαίου, την Άμβρο. Μια γυναίκα με ελάχιστη μόρφωση. Παρ' όλα αυτά πάλεψε, βρήκε τρόπους, μας μεγάλωσε, μας σπούδασε και μας έμαθε κυρίως να στεκόμαστε όρθιοι στις επάλυσεις. Ό,τι είναι, το οφείλω στη μάνα μου, την κυρία Μαρία. Σας ευχαριστώ πολύ.